Γεια σας. Θέλοντα να σας βάλω στη δική μου περιπέτεια, σε αυτή την μη συνηθισμένη καθημερινότητα, είμαι σε ένα πολύ ωραίο μέρος, που ουσιαστικά όταν έρχεσαι στην πραγματικότητα μπορείς να ηρεμήσεις να συνδεθείς, να επικοινωνήσεις. Να φουγκραστείς λίγο τον εαυτό σου και κατ' επέκταση να αισθανθείς ότι γίνεσαι ένα μέρος μικρό βέβαια, με τη φύση. Αν και είναι μία από τις ηλιόλουστες μέρες του χειμώνα και γι' αυτό το λόγο ήθελα να το κάνω αυτό. Ε, ίσως γιατί αισθάνομαι πολλά πράγματα, όπως ξέρετε, και θέλω πολλές φορές να τα μοιράζουμε μαζί σας ως προβληματισμό μου, για να ενημερώνεστε. Είναι εποχές όχι απλώς δύσκολες, όπως έχω πει πολλά χρόνια τώρα, με άρθρα μου, με ομιλίες μου, είναι εποχή προσαρμογής. Αναπροσαρμογής, και ενδεχομένως αλλαγή. Δεν ξέρω πώς να το πω διαφορετικά. Διαπιστώνω όλο ένα και περισσότερο μία αιμονή των περισσότερων ανθρώπων στην μια αλλαγή. Η οποία αλλαγή ε, σε καλή να σκεφτείς, στο τι πρέπει να κρατήσεις και το τι δεν πρέπει να κρατήσεις. Και ενώ οι περισσότεροι περισσεύουν, είναι όλοι όμως χρήσιμοι. Και επειδή δεν ενώνονται, γίνεται όλο ένα και πιο δυσκολότερο για τους ανθρώπους. Και αυτό σε κάνει να απομακρύνεσαι ορισμένες φορές, ας πούμε ότι αποσύρεσαι με έναν τρόπο από όλο αυτό που συμβαίνει γιατί οι άνθρωποι δεν συνενούν. Δεν αντιλαμβάνονται το συνάνθρωπό τους δηλαδή. Και αυτό μπορεί να σε απογοητεύσει τόσο πολύ και πραγματικά να σε παραδώσει στην άρνηση. Και κατ' επέκταση σε έναν ατομικισμό ο οποίος δεν οδηγεί πουθενά. Εύκολα μπορεί να πέσεις δηλαδή στην παγίδα, με λίγα λόγια, το ότι δεν θέλουν οι άνθρωποι, δεν ακούνε, δεν συνεργάζονται, οπότε τους αφήνω στην τύχη τους και δεν τους ακολουθώ και ακολουθώ το δρόμο μου. Δύσκολα τα πράγματα, καλοί μου, φίλοι. Θα ήθελα να μην μπείτε σε αυτή την σκέψη, σε αυτό το δρόμο, αλλά να κάνετε το ακριβώς ανάποδο. Να σκεφτείτε ότι όλα μπορούν πραγματικά μπορούν να αλλάξουν. Φροντίστε να το κάνετε αυτό, σας παρακαλώ. Να ενωθούμε δηλαδή. Να μπορέσουμε να καταλάβουμε ο ένας τον άλλον και να ενωθούμε. Να μην διαχωριστούμε, να μην διασπαστούμε. Να ενωθούμε. Το εμείς είναι πολύ καλύτερο από το εγώ. Σε αυτές τις εποχές που χρειάζεται αλληλεγγύη, αλτρουισμός. Δείχνοντας πραγματικά την αγάπη μας ο ένας τον άλλον και το κυριότερο αποφασίζοντας να σεβαστούμε την άποψη του καθενός αλλά για το κοινό καλό να αντιληφθούμε τι σημαίνει επικοινωνία, ένωση και κατανόηση. Στη φύση μπορείς πραγματικά να σκεφτείς πάρα πολλά πράγματα για τον εαυτό σου, για την ισορροπία για την οποία μιλάω πολύ συχνά και να μην εγκαταλείψεις την προσπάθεια να είσαι ένας άνθρωπος που σέβεται τα πάντα σε αυτόν τον πλανήτη γιατί δεν πρέπει να ξεχνάς ότι είσαι ένα «ον» που εκπέμπει ενέργεια. Άρα είσαι ένα ενεργειακό «ον» το οποίο οφείλει να σέβεται γιατί είναι μέρος του κύκλου ζωής πραγματικά θεωρώ ότι είναι η κατάλληλη στιγμή γιατί εισερχόμαστε σε αυτό ακριβώς το επίπεδο της ενέργειας που ορισμένοι από εσάς θα αναγκαστείτε να συνθηκολογήσετε, να συμβιβαστείτε και να χάσετε κατ' επέκταση αυτό το υπέροχο δώρο που ουσιαστικά ο δημιουργός μας πρίκησε από την αρχή της υπάρξεώς μας. Α χάσετε ορισμένα πράγματα που έχουν να κάνουν με τον καταναλωτισμό. Α τα χάσετε. Θα κερδίσετε πραγματικά γαλήνη, ισορροπία. Θα κερδίσετε αγάπη και ενδιαφέρον. Γιατί ο προορισμός του ανθρώπου δεν είναι να είναι σκλάβος των επιθυμιών του. Γιατί είναι ο δημιουργός των συναισθημάτων που έχουν να κάνουν με την ηρεμία του, την ύπαρξή του και την πραγματικά θετική του δόνηση. Εύχομαι να το αντιληφθείτε αυτό σύντομα και να μην χρειαστεί να αποχωριστείτε τον εαυτό σας. Γιατί θα αναγκαστείτε αμέσως μετά να είστε ένας άλλος άνθρωπος. Ένα άλλο «ον». Πολλά φιλιά σε όλους σας και ελπίζω το μήνυμά μου να το καταλάβατε όλοι. Γεια χαρά.